Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Μπείτε στην εφαρμογή My Milk και απολαύστε δωρεάν φρέσκο γάλα. Ναι, λοιπόν. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά, εσύ? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Τι όμορφα μας φτιάξεις σήμερα. Σήμερα, Κατερίνα μου, για ακόμα με τα Χαραλαμπίδης Κρίστη. Τέλεια. Και θα σας δείξω σήμερα πώς μπορείτε να κάνετε πορτομπέλο μανιταριά γεμιστά με διάφορα τυριά. Και πόσο μάλλον τα δικά μας παραδοσιακά που είναι η αναρή, η φέτα, το χαλούμι και ούτω καθεξής. Αμάρε, Γιώργο. Βρε Γιώργο, πρέπει να δω κάρτες χειμελικά, έτσι δεν είναι? Όχι, τι να δεις, πού, πρέπει να φύγω από εδώ που είμαι. Έλα, Να σε βοηθήσουμε, Κατερίνα. Εδώ είμαστε, Κατερίνα, μην φοβάσαι τίποτα. Στις επάλξεις σου, Τάσα. Εδώ είμαστε. Είσαι καταπληκτικός, είσαι τέλειος, είσαι μοναδικός. 8 μεγάλα, λοιπόν, μανιτάρια πορτομπέλο. Ένα φλιτζάνι φέτα Χαραλαμπίδης Κρίστης, ένα φλιτζάνι χαλούμι πισουρκώτικο Χαραλαμπίδης Κρίστης, μισό φλιτζάνι κεφαλοτήρι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και θέλουμε 4 φέτες στη Ριγκούντα Χαραλαμπίδης Κρίστης βεβαίως, 4 κουταλιές της σούπας φρέσκο δυόσμο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τελικά μας, Κατερίνιό μου. Λοιπόν, εγώ έχω ξεχάσει το μόνο να φέρω το δυόσμο. Απλά θα πω στους τηλεθεατές ότι θα τον πάρετε, θα το ψιλοκόψετε και θα το ρίξετε στο μείγμα όταν θα σας δείξω σε λίγο. Ωραία. Επίνα τα στη λέμε σόν, για πήγα τον τζιχάω τον ευλογημένο. Λοιπόν, θα πάρετε τα πορτομπέλο. Τα μανιτάρια τα πορτομπέλο είναι αυτά τα γνωστά εδώ. Πορτομπέλο έτσι σημαίνει και όμορφο, και όμορφο λιμάνι στην ουσία στα ελληνικά. Πορτομπέλο. Λοιπόν, θα αφαιρέσετε το κοτσάνι κάτω. Δεν το πετάμε. Αν θέλετε, μπορείτε να το ψιλοκόψετε, να το σοτάρετε και να το ρίξετε στη γέμιση που θα δείξουμε σε λίγο. Ωραία. Αν δεν θέλετε, τα φυλάτε στο ψυγείο. Είχα μια απορία, γι' αυτό δεν με είμαι κολλήσα. Γιατί να ονομάσεις ένα μανιτάρι πορτομπέλο? Μάλλον πρέπει να φυτρώνα σε κανέναν όμορφο λιμάνι, το πιο πιθανό. Τα μανιτάρια. Γιατί είναι μη κοιτάς, είναι αυτό το τροφοδοργανισμό. Ψάξε το, σε παρακαλώ, πάρα πολύ. Γιατί ονομάζονται τα μανιτάρια πορτομπέλο. Τώρα, ειδική απορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, δεν την έχετε ποτέ εσείς γιατί να ονομάσετε ένα μανιτάρι όμορφο λιμάνι? Ναι, εγώ υποφέρω μια ζωή με τον την απορία. Νομίζω ως τώρα ότι μόνο η Αριστοτέλεια είσαι τις απορίες. Όχι, τις έχω κι εγώ, γιατί. Ωραία. Χριστιανά, ακούστε, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, θα ρίξετε ελαιόλαδο πάνω στα μανιτάρια, έτσι να τα ραντίσετε. Ναι. Λοιπόν, στην κάρτα με τελικά έχω γράψει 8, 4 γιατί σας έχω έτοιμα. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα κοτσάνια δεν τα πετάτε, δεν πετάμε τίποτε μέσα στην κουζίνα μας. Έτσι. Τα φυλάμε και τα χρησιμοποιάμε για κάτι άλλο. Μόνο το μάγειρα δεν μας κάνει. Λοιπόν. Θα γελάω, θα δεις. Προσθέτουμε το αλάτι. Αυτόν τον κρατάμε. Τι ωραία. Και το πιπεράκι. Λοιπόν, και τα αφήνουμε εδώ στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ρίξουμε μέσα το χαλούμι, το πισωκώτικο, το οποίο έχουμε τρίψει. Το οποίο το αγαπάμε. Το αγαπάμε, είναι βραβευμένο, είναι τέλειο. Λοιπόν, εδώ το κεφαλοτήρι μας, το οποίο έχουμε τρίψει στο χοντρό τον τρίφτη. Μάλιστα. Μέσα γι' αυτό. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα τη φέτα μας, την οποία θα σπάσουμε έτσι με τα χέρια για να την λουπίσουμε μέσα στον μπολ. Τέλεια. Θα συνεχίσουμε εδώ με την αναρή τη φρέσκια. Ανάλατη είναι ή αλαβισμένη? Ανάλατη, γιατί, ναι, γιατί έχουμε τυριά, πάρα πολύ αναλάτη. Μπράβο, ναι. Κατερινιό μου. Θα το ρίξουμε μέσα και αυτό. Σε αυτήν τη φάση είναι εννοείται ότι ρίχνετε το δυόσμι, το ψιλοκομμένο. Με αυτό το μείγμα, κάτσε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, να βγάλω τα γαντάκια μου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι και τα χολερώσει. Συνδυασμό των τριών, Κατερίνα. Και εδώ θα προσθέσουμε λίγο πιπέρι. Εντάξει. Θα αποφύγουμε το αλάτι εδώ, γιατί όπως είπαμε παιδιά, και πιο πριν. Φτάνει αλάτι. Δηλαδή. Ναι, έχει μέσα υπέρ. Αφήστε για μια αναρτηρία να ανοιχτεί. Λοιπόν, θα ανακατέψετε έτσι να ενωθούν τα τυριά. Και θα ρίξετε ακόμα λίγο ελαιόλαδο, απλά για να βοηθήσει να υπάρχει μια πιο πολύ υγρασία μέσα στα τυριά μας. Καταπληκτικά. Λοιπόν. Ιωάννα, το βρήκες? Μάλλον εμείς άλλος αυτή την απορία. Αλλά θα το βρούμε. Να καταγραφεί παρακαλώ στα πρακτικά. Πιστεύω ότι το πιο λογικό να ήταν τούτο. Λοιπόν, αλλά θα το ψάξουμε και θα μάθουμε. Λοιπόν, αφού ανακατέψουμε το μείγμα, παίρνουμε προθερμαίνεται, με συγχωρείτε, τον φούρνο στους 180 στον αέρα. Λοιπόν, και ξεκινήστε να γεμίζετε εδώ τα μανιτάρια σας με τα διάφορα τυριά σας. Ανοίξω πρώτα. Ναι, εξήγασα να σου το πω ότι είσαι στο φούρνο. Έτσι είναι καλό όταν ανοίγουμε το φούρνο, Κατερίνα μου, να απομακρυνόμαστε.
Ευτυχώς μην είναι σύντον το ύψος γι' αυτό. Με μια χαρά. Θα φωνάξω τη σφρόσα σου, λέγα να. Όχι καλέ, μα αυτό. Όχι, ήταν απίστευτο και πρώτες βοήθειες. Θέλω να σου πω. Ευτυχώς γιατί έληξε μια απεργία. Ξανά η επόμενη, πάμε. Γεμίζουμε εδώ τα μανιτάρια μας. Θα βάλετε ή θα το διπλώσετε ή θα το αφήσετε ως έχει. Γιατί. Είναι τέλεια, μπορεί να συνοδεύσετε. Είναι τέλειο συνοδευτικό για κυρίως φαγητό, δηλαδή ένα φιλετό κοτόπουλο, ξέρω εγώ, χοιρινό, οτιδήποτε άλλο. Ρόκα σαλάτα, παιδιά, μπας και χάμνουμε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ρόκα σαλατούλα, με έτσι. Με ρόδι για... κιόλας, γιατί πάει και με το τυρί. Ακριβώς. Λοιπόν, προθερμαίνει το φούρνο στους 180 στον αέρα. Τα βάζετε μέσα περίπου για 10 λεπτά. Τα τελευταία 4 λεπτά, Κατερίνα μου, παίρνουμε στις αντεστάσεις, ναι, δηλαδή στον αεροδοκό κινήσουν ακριβώς και τα βγάζουμε. Και τα σερβίρομαι. Τέλεια. Εγώ έχω έτοιμα, αλλά σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σας πω ότι σε περίπτωση που δεν μου μπορείτε να επισκεφτείτε το website μου Γιώργος Ροδοκρίδου. Σελίδα μου στο Facebook Γιώργος Ροδοκρίδου Chef de Cuisine ή ακόμα και στο Instagram. Πάμε πίσω στο φούρνο. Βεβαίως. Για να φέρουμε τα έτοιμα μανιτάρια. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, έρχεται. Κατερινιό μου, θέλω να μου απομακρυνθείς λίγο γιατί φοβάμαι μήπως πάει κάτι στραβά. Ω καλέ. Λοιπόν. Έπαθα τη μια. Φτάνει τα μανιτάρια μας. Πα, πα, πα. Παίρνετε ωραίο μπολ. Τώρα να μου πείτε, κατά τόσο πελωμάιρας, γιατί βάλετε το ρύζι πάνω. Η αλήθεια λέει ότι θα ήταν η δεύτερη μου απορία. Ναι. Διάφορα. Συγγνώμη, έφερες ένα μπιάτον και βάλες μέσα ρύζι. Ναι, πρώτα. Καρολίνα. Κατά κάποιον τρόπο, Καρολίνα, ναι. Καρολίνα είναι γλασέ. Α, γλασέ, εντάξει. Ωραία, και να μην τα μπερδέψω κι εγώ. Πολλές απορίες σήμερα, δεν ξέρω γιατί μου είναι η τελευταία εκπομπή μου. Εξία συντήτων που ξέρει ο μάγειρος. Να και τι κανείς πήγαινε στο στούδιο 16, παιδί μου, θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Ο λόγος που έχω χρησιμοποιήσει εδώ το ρύζι είναι επειδή τα μανιτάρια, όπως βλέπετε, έχουν αρκετή υγρασία, έχουν αφήσει αρκετή υγρασία μέσα στο ταψί. Όπως παλιά οι γονείς μας είχαν βάλει το ρύζι μέσα στο αλάτι για να μένει η υγρασία. Κατά κάποιον τρόπο αυτό και για να ομορφήσει έτσι λίγο το πιάτο. Κάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να τα εδώ. Αυτό που έχει μείνει είναι μια μικρή γαρνιδούρα, που είναι πολύ σημαντικό, στα μανιτάρια, να τα εδώ. Είναι νόστιμα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, λόγω των τυριών. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Λοιπόν, προσθέστε ακόμα λίγο πιπεράκι από πάνω. Κάνε ρε πιπέρι, να φάω. Λοιπόν, να μην σας πω ότι είναι το τέλειο finger food για ένα μικρό παρτάκι με φίλους με μπυρίτσα στο σπίτι, μπόδος, γενιά ή οτιδήποτε άλλο. Καταπληκτικά. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Θέλω να μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το κανάλι ΝΑΦΑ Κύπρου που με φιλοξένησε εδώ στο Εφέδο Μαγειρική για ακόμα μια χρονιά. Την παραγωγή του με αγάπη Χριστιανά, τα παιδιά έτσι πίσω από τις κάμερες εδώ. Λοιπόν, τον Τάσο, τον Χάρη, την Ιωάννα, την Βαρβάρα, την Άντρη, τον Καρνάκη, την Ριλένα. Τον παραγωγό μας τον Ανδρέα. Επίσης, τον καπετάνιο μας, όπως το λέω εγώ, τον κύριο Νταούλη, τον σκηνοθέτη μας. Κατέρι καιρό, Χάρη, που σε ξαναείδα εδώ στην κουζίνα που συνεχίζεις να κάνεις αυτό που αγαπάς πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί σου. Εννοείται ότι για ακόμα μια χρονιά ευχαριστώ την Αριστοτελία μου για την εμπιστοσύνη και στήριξη εδώ στο Εφέδο Μαγειρικής και εσάς φυσικά που αγαπάτε τις συνταγές μου και τις βάζετε στο σπίτι σας. Είστε επανειδήν, αγαπημένε. Να σε καλά, κούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Περίμενε να ακούσεις για την ονομασία.